Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γιώργος Τραϊρίδης. Είμαι διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Λεκνάμ του Παρισιού. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον έλεγχο κατασκευών, έλεγχο καταναλώσεων σε φυσικές κατασκευές με χρήση σαφών και νευρασαφών μεθόδων. Και δηλαδή θα σας δείξω τη δουλειά που έγινε στα πλαίσια του διδακτορικού μου και της μεταδιδακτορικής μου έρευνας. Η διάθεση της σημερινής παρουσίας θα είναι μια σύντομη εισαγωγή. Θα πω δύο λόγια για τα μοντέλα των κατασκευών που έχω χρησιμοποιήσει, για τις ασαφείς και νευροσαφείς στρατηγικές ελέγχου, για τις μεθόδους διαμεστοποίησης, κάποια αρνητικά αποτελέσματα και λίγα λόγια για τα πιεζοελεκτρικά κυκλώματα παραδιακλάδωσης, που είναι μια ενδιαφέρουσα μόδα παθητικού ελέγχου που φαινόταν με τον γνωρίζετε ήδη, που δούλεψα στο Πανεπιστήμιο Λεκνάμ στο Παρίσι. Και φυσικά κάποια συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Ξεκινάμε την εισαγωγή. Οι ευφύσεις κατασκευές με πιεζοελεκτρικά υλικά έχουν τη δυνατότητα να αποσβαίνουν τα λαντώσεις που προκαλούνται από εξωτερικά φορτία. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των βιομηχανικών κατασκευών θέτει την ανάγκη για εύρωστο έλεγχο. Οι πολύφιλες κατασκευές έχουν το μειονέκτημα ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες μικραμικρότητες όπως είναι βλάβες, αποκόλληση κλπ. Και η μελέτη της αποκόλλησης είναι σημαντική λόγω του γεγονότος ότι ευθύνεται για γύρανση υλικού και για άλλες ατέλειες. Οπότε, η αντικειμενική στόχη της έρευνας ήταν ο περιορισμός των ταλαντώσεων σε φυσικές κατασκευές, η μόρφωση αποτελεσματικών και εύρωστων ελεκτών, η εισαγωγή βελτιστοποίησης στον έλεγχο, η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προσαρμοστικού νευροσαφούς ελέγχου και εφαρμογές σε απλά μοντέλα, αλλά και σε μοντέλα με συγκολητικό υλικό για να μελετήσουμε τα φαινόμενα αποκόλλησης. Είμαι διάρθρωση των τεχνικών ελέγχου. Έχω ασχοληθεί κυρίως με ενεργό έλεγχο και συγκεκριμένα collocated έλεγχο, δηλαδή εκεί που έχουμε βάλει τον ιστρία της βεντρίσης, εκεί εφαρμόζουμε τον έλεγχο. Αλλά τώρα στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής μου έρευνας ασχολούμαι και με παθητικό έλεγχο, όπως σας είπαμε τα κυκλώματα παραδιακλάδωσης που προσομοιάζουν με τα tuned mass dampers, τη τεχνική των μαζών κατησύρασης. Εδώ είναι μια σχηματική παρουσίαση, μια σχηματική απεικόνηση της σημερινής παρουσίασης. Είναι το μοντέλο με τα πιεζοελεκτρικά, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση του ελέγχου. Έτσι έχουμε το τελικό σύστημα, στο οποίο εισάγεται η αποκόλληση και βλέπουμε αν ο έλεγχος συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την αποκόλληση. Και το παράλληλο πρόβλημα είναι η κατασκευή με τα πιεζοελεκτρικά και με τα κυκλώματα παραδιακλάδωσης, τα ηλεκτρονικά στοιχεία και πώς επιδρά ο έλεγχος και εδώ. Τα μοντέλα των κατασκευών ήταν πολυστρωματικά μοντέλα δοκού και πλάκα και στρωματόμορφα μοντέλα πλάκα. Η διακριτοποίηση έγινε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και η σύζευξη είναι με χρήση αισθητήρων και διγερτών από πιεζοελεκτρικά υλικά. Εδώ είναι το μοντέλο τη δοκού. Βασίζεται σε θεωρία μονού στρώματο. Χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση κατά τη Μοσέγκο και χρησιμοποιήθηκαν πεπερασμένα στοιχεία με 2 βαθμού ελευθερία ανά κόμβο. Εδώ είναι το απλό μοντέλο πλάκα. Βασίστηκε σε θεωρία πρώτης τάξης και χρησιμοποιήθηκαν διγραμμικά ισοπαραμετρικά περασμένα στοιχεία με 4 βαθμούς ελευθερίας ανά κόμπο. Και το πιο σύνθετο μοντέλο με το συγκολητικό υλικό. Στο μεσαίο στρώμα είναι το ελαστικό υλικό. Έχουμε 2 στρώσεις κόλλας και 2 στρώματα πιεζοελεκτρικά. Αυτό το μοντέλο βασίστηκε σε στρωματόμορφη layer-wise θεωρία. Λαμβάνει υπόψη της το συγκολητικό που μας επιτρέπει να μελετήσουμε και την απόσβεση αλλά και τα φαινόμενα αποκόλλησης. Τα περασμένα στοιχεία εδώ είναι 12 κόμβων, ουσιαστικά είναι 4 κόμβοι σε κάθε ένα από τα 3 στρώματα και είναι και εδώ διγραμμικά ισοπαραμετρικά με 5 βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο. Πού μπορεί να εφαρμοστούν τώρα όλα αυτά, γιατί εντάξει, λέμε για δοκούς και πλάκες, αλλά στην πράξη μπορούν να εφαρμοστούν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε κελίφια αεροπλάνων. Βλέπουμε εδώ πόσο μεγάλο ποσοστό είναι τα σύνθετα υλικά με το μπλε χρώμα σε ένα σύγχρονο αεροπλάνο. Μπορούν να συνδυαστούν για την περιορισμό του θορύβου και για τον έλεγχο των ταλαντώσεων. Εδώ φαίνονται οι καταστατικές πιεζοελεκτρικές εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μόρφωση των πιεζοελεκτρικών στοιχείων και εδώ νόμος αποκόλλησης με την παραμόρφωση εδώ. Ουσιαστικά στο μητρό της δισκαμψίας λάβαμε υπόψη μας αρχικά τη δισκαμψία της κόλλας, του συγκολητικού υλικού και κατόπιν την αφαιρέσαμε και έτσι εμφανίστηκε η αποκόλληση. Για την εξαγωγή των εξισώσεων κίνησης χρησιμοποιήθηκε η αρχή του Χάμιλτον, ενεργειακή αρχή. Έτσι βγήκαν οι εξισώσεις κίνησης, όπου μείνει το μητρό της μάζας, σε είναι το μητρό της απόσβεσης και κάπου το μητρό της καμψίας. Η απόσβεση
λήφθηκε από την αρχή ράλι σαν γραμμικό συνδυασμό τη μάζα και τη δισκαμψία. Τα εξωτερικά φορτία ήταν με τον ειδού μορφή και οι εξισώσει κίνηση ολοκληρώθηκαν με τη μέθοδο ολοκλήρωση τη κατά Χούμπολτ. Λίγα λόγια για τον ασαφή έλεγχο. Οι μη γραμμικοί ελεγχτέ που βασίζονται σε σαφέ και νευρασαφέ στρατηγικέ είναι πολύ αποτελεσματικοί για τον έλεγχο κατασκευών. Μπορεί να είναι είτε τύπου μοντάνι, δηλαδή καθαροί ασαφεί ελεγχτέ, είτε τύπου σαζένο, δηλαδή νευρασαφεί ελεγχτέ. Εδώ είναι η τυπική δομή ενό σαφού συστήματο συνεπαγωγή. Έχουμε μία σαφή είσοδο, η οποία μέσω μια διαδικασία ασαφοποίηση εμπλουτίζεται με κατηγορίε και γίνεται ασαφή. Αλληλεπιδρά με ένα σύστημα κανόνων και με ένα σύστημα λήψη αποφάσεων, ώστε να πάρουμε μία ασαφή έξοδο, η οποία μέσω μια διαπαφή αποασαφοποίηση αποασαφοποιείται και παίρνουμε μία σαφή κρίσπη τιμή στην έξοδο. Εδώ είναι στην αρχή συμμετοχή ενό από του ελεγχτέ που χρησιμοποιήσα στην έρευνά μου. Η είσοδη και η έξοδο. Η είσοδη είναι η μετατόπιση και ταχύτητα, η έξοδο είναι η δύναμη ελέγχου. Χρησιμοποίησα τριγωνικέ και τραπεζοειδή συναρτή συμμετοχή, αλλά μπορούσα να έχω βάλει την καοσυνενέ και πολλέ άλλε μορφέ. Εδώ είναι οι κανόνε του ασαφού συστήματο και η επιφάνειά του και οι διάφορε μέθοδοι αποσαφοποίηση. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η μέθοδο μέσω των λογίστων, αλλά δοκιμάστηκαν και άλλε μέθοδοι όπω η μέθοδο του κέντρου βάρου, τη διαδοχή επιφάνεια κλπ. Πώ λειτουργεί για όσου δεν είστε εξοικειωμένοι με τον ασαφή έλεγχο, αν έχουμε δημιουργήσει τι κατηγορίε όπω είπαμε. Και έτσι έχουμε τις συναρτήσεις συμμετοχής μέσω της διαδικασίας ασαφοποίησης. Οπότε αν έχω την πρώτη είσοδο μας κάπου εδώ στο μήνα 1,5 επί 10 στην 4 για την μετατόπιση, ενεργοποιείται η μπλε, δεν ξέρω αν φαίνεται το χρώμα, συνάρτηση συμμετοχής της κατηγορίας Far Up στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αντίστοιχα, αν έχουμε μια τέτοια ταχύτητα, ενεργοποιείται αυτή η συνάρτηση συμμετοχής. Οπότε πάμε στο πίνακα με τους κανόνες και λέμε όταν είμαστε στο Far Up και στο Up εδώ, ενεργοποιείται αυτή η συνάρτηση συμμετοχής της εξόδου, άρα η εξόδος μας είναι αυτή. Επειδή τώρα είναι και οι δύο συναρτήσεις με το ίδιο ποσοστό 100% και η έξοδος μας θα είναι στο ίδιο ποσοστό, οπότε η ασαφής μας έξοδος είναι αυτό το τραπέζι το οποίο μπορούμε με μια διαδικασία απασαφοποίησης να το μετατρέψουμε σε μια crisp σαφή τιμή. Σε ένα πιο σύντομο παράδειγμα, τώρα ενεργοποιούνται δύο συναρτήσεις συμμετοχής, το ίδιο και για την έξοδο αν έχουμε αυτές τις, και για την δεύτερη είσοδο, αν έχουμε αυτές τις δύο τιμές. Αν πάμε πάλι στον πίνακα, θα δούμε ότι ενεργοποιούνται αυτές οι τέσσερις συναρτήσεις συμμετοχής. Αλλά εδώ ενεργοποιούνται κατά ποσοστό 50% γιατί όλες μας οι συναρτήσεις βρίσκονται στο 0,5% στο ποσοστό συμμετοχής. Οπότε η έξοδος μας είναι αυτό το τραπέζι και πάλι με μια διαδικασία απασαφοποίησης, παράδειγμα το μέσο της μέγιστης ακμής, το minimum maximum, παίρνουμε την σαφή μας έξοδο που είναι πλέον μια τιμή δύναμης σε νιούτον και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε έλεγχο. Το σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτή η διαδικασία γίνεται σε κάθε βήμα της αρνητικής ολοκλήρωσης. Δηλαδή, όπως τρέχει ο αλγόριθμος της αρνητικής ολοκλήρωσης, υπολογίζουμε κάθε φορά την έξοδο από το ασαφές σύστημα και γίνεται ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο. Τα ερωτήματα φυσικά που προκύπτουν σε περίπτωση πρακτικής εφαρμογής είναι πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία και αν τελικά μπορεί να γίνει σε κάθε βήμα. Το πιθανότερο είναι πως δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνικές multi-rate control, διακριτού διαφορετικού βήματος. Δηλαδή να έχουμε την αρνητική ολοκλήρωση σε κάθε βήμα και ο έλεγχος να μπαίνει κάθε έναν αριθμό βημάτων, για παράδειγμα κάθε 15 βήματα ή ό,τι επιλέξουμε. Και λίγα λόγια για το πώς λειτουργούν τα νευροσαφή συστήματα. Λειτουργούν με νευροσαφείς, με ελεγχτές τύπου σαζένο. Το αρχικό σύστημα μπορεί να φορτωθεί από κάποιο ασαφές σύστημα, αν υπάρχει, ή να δημιουργηθεί απέναντι προσωπευτικό σε δεδομένων. Εδώ η διαδικασία ασαφοποίησης γίνεται σχεδόν αυτόματα από τα δεδομένα εκπαίδευσης και γίνεται η κατηγοριοποίηση σε συναρτήσεις που εδώ ονομάζονται clusters, κατηγορίες και όχι συναρτήσεις συμμετοχής. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με δύο τρόπους, με τη μέθοδο του grid partitioning και με τη μέθοδο του subtractive clustering. Η δεύτερη είναι καλύτερη όταν δεν έχουμε πληροφορία για το σύστημα και γίνεται με αυτόματο τρόπο. Και η μέθοδο που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση τέτοιων συστημάτων μπορεί να είναι η μέθοδος οπισθοδιάδωσης του σφάλματος, που είναι γνωστή από τα ευρωπαϊκά δίκτυα και θα σας εξηγήσω αμέσως παρακάτω πώς υλοποιείται. Και μια υβριδική μέθοδος που βασίζεται στην προηγούμενη μέθοδο και στη μέθοδο ελαχιστών τραγώνων και μειώνει κατά πολύ και τον χρόνο εκπαίδευσης. Εδώ είναι ένα τυπικό νευρονικό δίκτυο με τους νευρώνες και τις συνάψεις. Η κάθε σύναψη έχει ένα συναρτικό βάρος και όπως είπαμε, μπορούμε αυτό το δίκτυο να το εκπαιδεύσουμε με τη διαδικασία που φαίνεται σε αυτά τα βήματα για να προκειμένου να πάρουμε τις επιθυμητές εξόδους από κάποιες γνωστές εισόδους. Αρχικά γίνεται μια αρχικοποίηση των βαρών, ενεργοποίηση των νευρώνων και υπολογίζονται οι παράγωγοι του σφάλματος από πίσω, από το βήμα από το layer εξόδου προς τα πίσω, γι' αυτό και λέγεται οπισθοδιάδοση του σφάλματος, μέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο που έχουμε θέσει και να τραυματιστεί
η διαδικασία. Εδώ είναι η δομή των κανόνων ενός νευροασαφού συστήματος. Βλέπουμε ότι μοιάζει πολύ με το συμβατικό δίκτυο. Και εδώ είναι οι συναρτήσεις συμμετοχής, οι κατηγορίες μάλλον για τις δύο εισόδους του νευροασαφού ελεγκτή. Είναι σημαντικό να πω εδώ ότι οι έξοδοι δεν μονιτοροποιούνται με συναρτήσεις τέτοιου τύπου, αλλά με γραμμικές συναρτήσεις ή με σταθερές τιμές. Μόνο για τους ελεγκτές τύπου ΣΑΖΕΝ ισχύει αυτό. Εδώ βλέπουμε τους κανόνες, είναι σαφώς λιγότεροι. Και εδώ βλέπουμε την επιφάνεια των κανόνων που είναι πολύ πιο γλία και έτσι γι' αυτό έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Και εδώ η μέθοδος απασταθμοποίησης είναι ουσιαστικά ένα σταθμισμένος μέσος των εξόδων. Τώρα, όσον αφορά τις μεθόδους βελτιστοποίησης που χρησιμοποίησα και στην έρευνά μου, βασίστηκα κυρίως σε αλγορίθμους εμπνευσμένους από τη φύση, δεδομένου ότι η κλασική βελτιστοποίηση έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως μπορεί να αποδειχθεί αναξιόπιστη όταν έχουμε μεγάλη τροποποίηση των παραμέτρων ή μπορεί να εγκλωβιστεί σε τοπικά βέλτιστα. Οι αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση, οι γενετικοί αλγόριθμοι και ο αλγόριθμος μήνων σωματιδίων έχουν κάποια πλεονεκτήματα, όπως ότι είναι απλή στην εφαρμογή και στην υλοποίησή τους και έχουν λίγα συμπεριφορά. Και επίσης ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση των παραμέτρων των ασαφών ελεγκτών, που είναι και η περίπτωση που εξετάζουν. Οι γενετικοί αλγόριθμοι προσομοιάζουν, φαντάζομαι περισσότεροι τους ξέρετε, την φυσική διαδικασία, τη διαδικασία της εξέλιξης, είναι κατάλληλη για προβλήματα με ή χωρίς περιορισμούς. Λειτουργούν με πληθυσμούς λύσεων και όχι με μία μεμονωμένη λύση, οπότε είναι πιο εύκολο να προσεγγίσουν τη βέλτιστη λύση. Είναι μια απόλυτα στοχαστική διαδικασία και καθώς οι υπερνών γενιές, ο πληθυσμός ακολουθεί μια εξελικτική πορεία προς το βέλτιστο. Εδώ είναι ένας τυπικός ψευδοκώδικας, δεν χρειάζεται να πω πολλές λεπτομέρειες για τους γενικούς αλγόριθμους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελέτη βλαβών, για σχεδιασμό ασαφών ελεγκτών, για βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων και για πολλές άλλες εφαρμογές. Ο αλγόριθμος μήνων σωματιδίων είναι και αυτοί εμπνευσμένοι, αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση και αυτοί βασίζονται σε πληθυσμό. Εδώ προσομοιώνουν την κίνηση σωματιδίων, για παράδειγμα πουλιών ή ψαριών προς την αναζήτηση τροφής και έτσι μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο πληθυσμός έχει μια εξελικτική πορεία, πετάει ή κολυμπάει προκειμένου να βρει τη βέλτιστη λύση. Επίσης είναι πολύ εύκολη στην εφαρμογή και έχουν και πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε διάφορα προβλήματα. Για την υλοποίησή τους χρειάζονται μόνο δύο σχέσεις. Η θέση κάθε σωματιδίου σε κάθε χρονική στιγμή και η ταχύτητά του και μπορούμε να βάλουμε και μία παράμετρο αδράνειας προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου. Και κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Όπως είπαμε, χρησιμοποιήσαμε διάφορα είδη κατασκευών και διάφορα και δύο διαφορετικά είδη ελεγκτών. Θα προσπαθήσω να σας δείξω την αποτελεσματικότητα και την ευρωστία των ελεγκτών που δημιουργήθηκαν μέσα από τα αρνητικά παραδείγματα. Στο παράδειγμα της πλάκας που σας έδειξα πριν, αυτές είναι οι γλυκές σταθερές. Και εδώ είναι η ακριτοποίηση σε ένα σύστημα με 825 βαθμούς ελευθερίας. Εδώ βλέπουμε τα σημεία που έχουν μπει οι φορτίσεις και εδώ το σημείο που έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας για τον έλεγχο. Τα αρνητικά αποτελέσματα βλέπουμε ότι είναι πολύ ικανοποιητικά ή τουλάχιστον αρκετά ικανοποιητικά όσον αφορά τη μετατόπιση και ταχύτητα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την επιτάχυνση. Φαίνονται άλλωστε και αρνητικά, επιτυχάνεται μια καλή μείωση στη ταχύτητα και στη μετατόπιση, αλλά στην επιτάχυνση υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βελτιστοποιήσουμε τους ελεγκτές. Αυτό έγινε με τις μεθόδους που σας είπα προηγουμένως. Συγκεκριμένα, ένας γενικός αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε για την τροποποίηση των κατηγοριών των συναρτήσεων συμμετοχής του ασαφού συστήματος και ένας αλγόριθμος μήνων σωματιδίων χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση των παραμέτρων, για τη ρύθμιση του εύρους των μεταβλητών αυτών. Θα σας τα δείξω στη συνέχεια. Εδώ είναι οι μεταβλητές σχεδιασμού. Για παράδειγμα, ο γενικός αλγόριθμος αποφάσισε αυτές τις τιμές για να σχεδιάσει το κάθε τρίγωνο ή το κάθε τραπέζιο. Εδώ είναι η αντικειμενική συνάρτηση του αλγορίθμου. Λαμβάνει υπόψη της μόνο τη μείωση της μετατόπισης. Εδώ είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλγορίθμου και εδώ είναι οι συναρτήσεις συμμετοχής που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του γενετικού αλγορίθμου και βλέπουμε ότι τα αρνητικά αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά όσον αφορά τη μετατόπιση και ταχύτητα, εγγύζουν το 100%, αλλά όσον αφορά την επιτάχυνση, τα προβλήματα παραμένουν και εδώ. Εδώ φαίνεται και γραφικά αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Εδώ όχι. Έτσι, κάναμε μια περαιτέρω ρύθμιση των παραμέτρων χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους απασταθμοποίησης. Φάνηκε ότι η μέθοδος του κέντρου βάρους και της διχοτόμου επιφάνειας είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και όπως φαίνεται και από το αρνητικό παράδειγμα, για πρώτη φορά μειώνεται και η επιτάχυνση και μάλιστα κατά το εντυπωσιακό 74%. Εδώ είναι και τα γραφικές παραστάσεις. Και στην επόμενη διερεύνηση βελτιστοποίησης χρησιμοποιήθηκε ένας αλγόριθμος μήνων σωματιδίων, και ο οποίος ρυθμίζει το εύρος της συνάρτησης μεταβλητής, σε σαφούς μεταβλητής, δηλαδή ουσιαστικά τις τιμές χ0 και χ f.
ως ποσοστό του αρχικού εύρους. Εδώ είναι η αντικειμενική συνάρτηση, η οποία πάλι είναι η ίδια με πριν. Εδώ είναι οι παράμετροι του αλγορίθμου. Και εδώ είναι οι συναρτήσεις συμμετοχής που προέκυψαν μετά την βελτιστοποίηση. Βλέπουμε ότι έχουν, ειδικά στην περίπτωση της ταχύτητας, έχουν συρρυκνωθεί εδώ κοντά στο 0 οι συναρτήσεις συμμετοχής. Οι νέες αυτές συναρτήσεις συμμετοχής έδωσαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ταχύτητα και την ανατόμηση, αλλά και πάλι στην επιτάχυνση είχαμε κάποια προβλήματα. Τα οποία όμως και εδώ λύθηκαν δοκιμάζοντας άλλες μεθόδους αποσκοπήσεις. Πάλι η μέθοδος του κέντρου βάρους έδωσε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι έχουμε μείωση της θαλάτωσης της τάξης 56% και πάνω και για τις τρεις παραμέτρους μας, και για την ανατόμηση και για την ταχύτητα και για την επιτάχυνση. Και τα επόμενα παραδείγματα, τα επόμενα αριθμητικά αποτελέσματα αφορούν τη μελέτη της αποκόλλησης. Είπαμε ότι χρησιμοποιήσαμε το στρωματόμορφο μοντέλο. Αυτές είναι οι υλικές σταθερές του πιεζοελεκτρικού, της κόλλας και του εποξικού γραφίτη που χρησιμοποιήθηκε για το ελαστικό κομμάτι. Εδώ είναι η διακριτοποίηση με τα περασμένα στοιχεία. Είναι ένα σύστημα με 1815 βαθμούς ελευθερίας. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές, ας πούμε, μορφώσεις του προβλήματος ελέγχου. Στη μία είπαμε ότι μπορούμε να μετρήσουμε στο εργαστήριο την μετατόπιση και ταχύτητα και να αποφασίσουμε μία δύναμη. Στη δεύτερη πήγαμε κοντά στην πιο πραγματική εφαρμογή, δηλαδή να πάρουμε την παραμόρφωση του πιεζοελεκτρικού και από εκεί να βγάλουμε τις παραμορφώσεις μας. Και αυτό θα σας δείξω μόνο για το δεύτερο μοντέλο τα αποτελέσματα, που είναι και ελαφρώς χειρότερα. Εδώ βλέπουμε ότι η δύναμη ελέγχου δεν τοποθετείται πλέον σημειακά, αλλά σε όλη την κατασκευή, δρώντας σαν τη μορφή καπτικών ροπών σε όλο το σύνολο της κατασκευής. Έγιναν διάφορες διερευνήσεις για την αποκόλληση, διάφορα ποσοστά αποκόλληση. Θα σας δείξω για λόγους οικονομίας χρόνου μόνο το μοντέλο το υγιές χωρίς αποκόλληση και το μοντέλο με 50% αποκόλληση. Και να σας πω ότι και εδώ για τη ρύθμιση των παραμέτρων του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν γενετικοί αλγόριθμοι. Η διαφορά είναι ότι η ερευνητική συνάρτηση εδώ έλαβε υπόψη της και τη μείωση της επιτάχυνσης και όχι μόνο της ταχύτητας, για να αντιμετωπίσουμε τα γνωστά προβλήματα. Εδώ είναι οι παράμετροι του αλγορίθμου. Και εδώ είναι η συναρτήση συμμετοχής που προέκυψαν μετά την βελτιστοποίηση. Βλέπουμε ότι στο μη αποκολλημένο μοντέλο τα αποτελέσματα είναι της τάξης του 60-70%. Είναι μεν χειρότερα σε σχέση με πριν, γιατί όπως σας είπα, έχουμε άλλη μόρφωση του προβλήματος, αλλά βλέπουμε ότι και στην επιτάχυνση είναι πολύ ικανοποιητικά. Και το εντυπωσιακό είναι ότι μετά την αποκόλληση ο έλεγχος συνεχίζει να λειτουργεί. Δηλαδή, εδώ σκεφτείτε ότι έχει αποκολληθεί η μισή κατασκευή, το 50%, και ο έλεγχος που έχει ρυθμιστεί για την υγιή κατασκευή συνεχίζει να παραμένει λειτουργικός και για την αποκολλημένη κατασκευή. Εδώ είναι τα αποτελέσματα γραφικά για το μοντέλο χωρίς αποκόλληση και για το μοντέλο με 50% αποκόλληση. Και μία τελευταία διερεύνηση είχε γίνει για την εφαρμογή υβρασαφούς ελέγχου σε κατασκευή δοκού. Εδώ βλέπετε τη δοκό, τη φόρτιση με τον είδος μορφής και τις υλικές σταθερές. Και εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα σε σχέση με το μοντέλο χωρίς έλεγχο. Το μοντέλο με τον έλεγχο δίνει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπετε μία σύγκριση με μία παλιότερη εργασία που έχουμε έναν πολύ απλό ασαφή ελεγκτή χωρίς καμία διαδικασία βελτιστοποίησης και έναν ευρασαφή ελεγκτή. Προφανώς είναι το αποτέλεσμα πολύ καλύτερο. Και θα κλείσω τη σημερινή παρουσίαση με λίγα λόγια για τα πιεζοελεκτρικά κυκλώματα παραδιακλάδωσης. Είναι ο χώρος που εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Τι είναι τα κυκλώματα αυτά? Ουσιαστικά είναι ηλεκτρικά στοιχεία που έχουν τη λειτουργία επένδυσης, δηλαδή αντιστάσεις, ποινία ή πυκνωτές, που συνδέονται πάνω στα πιεζοελεκτρικά στοιχεία σε φύσεις κατασκευές, σε διάφορους συνδυασμούς για να επιτύχουμε, για να κάνουμε απόσβεση. Εδώ βλέπετε τη μορφή ενός τέτοιου κυκλώματος. Εδώ είναι ένα απλό σύστημα μάζας ελαττήριο και έχουμε συνδέσει ένα τέτοιο σύστημα. Τα συστήματα αυτά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, μπορεί να είναι γραμμικά και μη γραμμικά, μπορεί να έχουν διακόπτες, μπορεί να είναι μια απλή αντίσταση ή ένας απλός πυκνωτής, μπορεί να είναι συνδυασμοί αυτών σε σειρά, παράλληλα κλπ. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από το εργαστήριο στο οποίο είχα πρόσβαση για να κάνουμε κάποιες πειραματικές δοκιμές στην Γαλλία, που συνεργάστηκα με τους καθηγητές, τον κύριο Οχάγιο και τον κύριο Ντέου. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κυκλώματα? Η απόσβεση με τα κυκλώματα αυτά έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματική. Είναι πολύ εύκολα στην εφαρμογή τους. Μπορούν να ρυθμιστούν για να αποσβαίνουν διάφορες ιδιομορφές και έχουν το πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μειονέκτημα, ότι είναι παθητικά, δηλαδή τα ρυθμίζουμε μια φορά και δεν ξανασχολούμαστε μαζί τους. Η αντιστοιχία τώρα ενός τέτοιου κυκλώματος με ένα μηχανικό σύστημα είναι, βλέπουμε ότι η αντίσταση συμβαίνει σαν ένας έξτρα αποσβεστήρας στο σύστημα. Η επαγωγή μπαίνει σαν μια έξτρα μάζα και η χωρητικότητα του πιεζοελεκτρικού μπαίνει σαν μια έξτρα δισκαμψία, ένα έξτρα ελαττήριο
στο σύστημα. Εδώ είναι οι τύποι που υπολογίζουν το βέλτιστο εδώ συντελεστή για τη σύζευξη και τις βέλτιστες τιμές της αντίστασης και της επαγωγής. Εδώ φαίνεται η υλοποίηση σε μια κατασκευή δοκού. Βλέπουμε στο πιεζοελεκτρικό στοιχείο, στα πιεζοελεκτρικά στοιχεία έχουν τοποθετηθεί το κύκλωμα με ένα ποινίο και μια αντίσταση, ένα κύκλωμα συντονισμού, έτσι λέγεται, για την απόσβεση. Και στις εξώσεις κίνησης της κατασκευής έρχονται και μπαίνουν τα ηλεκτρικά στοιχεία. Όπως είπαμε, η απαγωγή μπαίνει στη μάζα, η αντίσταση μπαίνει στην απόσβεση και η χωρητικότητα του πιεζοελεκτρικού μπαίνει στη δισκαμψία. Εδώ είναι οι υλικές σταθερές της δοκού και του πιεζοελεκτρικού και οι βέλτιστες τιμές της αντίστασης και της απαγωγής για τις τέσσερις πρώτες ιδιοσυχνότητες. Και εδώ δυστυχώς δεν φαίνεται καλά, είναι με κόκκινο χρώμα εδώ, βλέπουμε την απόσβεση που έχει επιτύχει το κύκλωμα παραδιακλάδος σε σχέση με το μοντέλο, το απλό μοντέλο χωρίς το κύκλωμα αυτό. Το ίδιο και εδώ για τις δύο πρώτες ιδιομορφές και εδώ για τις δύο επόμενες. Και κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον και με αυτό ασχολούμαι είναι ο συνδυασμός των κυκλωμάτων αυτών με την ασαφή και την ευρασαφή λογική. Γιατί λοιπόν να το κάνει κάποιος αυτό? Παρά το γεγονός που είπαμε ότι είναι πολύ αποτελεσματικά, έχουν ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα. Μπορούν να ρυθμιστούν μόνο για μία ιδιομορφή κάθε φορά. Δηλαδή πρέπει κάποιος να τα ρυθμίζει κάθε φορά με το τι θέλει να ελέγξει. Αυτό μπορούμε να το παρακάμψουμε με τη χρήση έξυπνων ελεγκτών βασιζομένων σε ασαφείς τεχνικές. Το σύστημα μπορεί να ρυθμίζει τις παραμέτρους των κυκλωμάτων αυτών, δηλαδή τις τιμές της απαγωγής ή της αντίστασης, ή να ανοιγοκλίνει διακόπτες αν έχουμε συνδέσει πολλά τέτοια κυκλώματα, για να ενεργοποιεί κάθε φορά αυτό που απαιτείται. Τα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτό μπορεί να δουλέψει και το καλό είναι ότι μπορεί αυτό να γίνει σε πραγματικό χρόνο και να αποσβέσει παραπάνω από μία μορφές ταυτόχρονα, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο στα πολυβάθμια συστήματα. Εδώ είναι κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα για κάποιες φορτίσεις κοντά στις πρώτες ιδιομορφές και για κάποιες στοιχείες, για φορτίσεις στοιχείας συχνότητας. Και μια τελευταία παράπλευρη εφαρμογή είναι μια εφαρμογή μάστευσης ενέργειας, όπου μπορούμε με τα ίδια εργαλεία που έχουμε και χρησιμοποιώντας εργαλεία της ιδιομορφικής ανάλυσης, να φυλάξουμε ένα μικρό ποσό ενέργειας που χρειάζεται για την ενεργοποίηση αυτών των διακοπτών, προκειμένου να κάνουμε το σύστημά μας αυτόνομο ενεργειακά. Εδώ είναι ο τύπος της ενέργειας που υπολογίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της δοκού, μέτρο ελαστικότητας, όγκος, μήκος κλπ. Και βάσει των ιδιομορφών. Και εδώ βλέπουμε δύο πρώτα αποτελέσματα για τη ροή ενέργειας στις πρώτες δύο ιδιοσυχνότητες. Βλέπουμε ότι μπορούμε να βρούμε τα σημεία που έχουμε την μέγιστη ενέργεια, αν και όπως είπα, αυτό εμάς δεν μας χρειάζεται γιατί στην παρούσα φάση. Εμείς θέλουμε απλά να βρούμε ένα μικρό ποσό ενέργειας που χρειαζόμαστε για να κάνουμε το σύστημα αυτόνομο και αυτό φαίνεται πως μπορούμε να το πετύχουμε. Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Ο ασαφής έλεγχος αποδείχθηκε λίγος κακοδοτικός για τη μετατόπιση και την ταχύτητα. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαν προβλήματα όσον αφορά την επιτάχυνση, κάτι που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τα υλικά και για τις μετρητικές διατάξεις. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με την εισαγωγή των αλγορίθμων βελτιστοποίησης και οι βελτιστοποιημένοι πλέον και ρυθμισμένοι ελεγκτές αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικοί και ότι έχουν λίγα συμπεριφορά για ένα έδρος εφαρμογών. Όσον αφορά τα φαινόμενα αποκόλλησης, είπαμε ότι αυτά μπορεί να εμφανιστούν μεταξύ των πιεζοελεκτρικών χρωμάτων και επηρεάζουν την απόδοση του ελέγχου, οδηγούν σε δομικές αλλαγές επειδή τροποποιούν τη δισκαμψία. Τα αρνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι αν σχεδιάσουμε κατάλληλα τους ελεγκτές μας και τις διαδικασίες βελτιστοποίησης, μπορούμε να φτιάξουμε ελεγκτές εύρωστους που να δουλεύουν για όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, ειδικά σε περιπτώσεις εκτεταμένης αποκόλλησης, ίσως χρειάζεται κάποια συμπληρωματική ρύθμιση των παραμέτρων. Όσον αφορά τα συστήματα παραδιακλάδωσης, αν έχουμε κατάλληλα ορισμένες τιμές της αντίστασης και της απαγωγής, μπορούμε να αποσβέσουμε διάφορες μορφές με ένα μόνο πιεζοελεκτρικό επίθεμα. Περισσότερα επιθέματα φυσικά έχουν καλύτερο αποτέλεσμα δεδομένου ότι έχουμε καλύτερη σύζευξη. Η μέθοδος ολοκλήρωσης Χούμπολτ που χρησιμοποιήθηκε αποδείχθηκε αποδοτική παρότι χρειάστηκε μικρό βήμα ολοκλήρωση, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Και φάνηκε από τις διερευνήσεις ότι ο νευροσαφής έλεγχος συνεργάζεται καλά με τα συστήματα αυτά και ότι με μια διαδικασία μάστευσης ενέργειας μπορούμε να κάνουμε το σύστημα αυτόνομο παίρνοντας την απαραίτητη ενέργεια που χρειαζόμαστε για την ενεργοποίηση των διακοπτών.
κάποιες ενεργητικές εφαρμογές. Όλων αυτών είναι σε εύκαμπτα σώματα φυσικά, σε ρομποτικούς βραχίονες, σε συστήματα ίδρευσης, στους σκληρούς δίσκους. Εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο κύκλωμα παραδιακλάδωσης, ένα shunt circuit τοποθετημένο πάνω στο πιεζοελεκτρικό εδώ στο σκληρό δίσκο για τη μείωση των ταλαντώσεων του δίσκου. Η αποκόλληση μπορεί να εφαρμοστεί σε κελίφια αεροπλάνων κλπ. Και κάποιες προτάσεις για μεταδοτική έρευνα. Η βελτιστοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να γράψουμε με το χέρι τους κανόνες του ασαφού συστήματος, δηλαδή όταν έχουμε για παράδειγμα ελεγκτές τύπου MIMO, δηλαδή πολλαπλών εισόδων και πολλαπλών εξόδων, ή όταν έχουμε μη collocated έλεγχο, δηλαδή όταν έχουμε αλλού τη μέτρηση και αλλού τον έλεγχο. Εκεί δεν μπορούμε να γράψουμε τους κανόνες με τη λογική του εκκρεμούς όπως κάναμε παραπάνω, αλλά θα πρέπει να το κάνει ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης για μας αυτό. Φυσικά μπορούμε να επεκτείνουμε τις τεχνικές αυτές σε μη γραμμικές κατασκευές όπως και λίφη κλπ. Και η μάστευση ενέργεια σε συνδυασμό με τεχνικές έλεγχου τοπικής ακυρεότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γέφυρες ή σε πολλές άλλες κατασκευές όπως εδώ παραδείγματος χάρη σε δρόμους για τη συλλογή της ενέργειας. Φυσικά έχουμε κάνει μόνο μια πρωτοτεκτική μελέτη πάνω σε αυτό και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Επίσης μπορούμε να πάμε σε άλλες στρατηγικές, άλλες τεχνολογίες, άλλων υλικών όπως τα υλικά με μνήμη ή να λάβουμε υπόψη μας την παρουσία της καθυστέρησης στον έλεγχο όπως είπαμε να κάνουμε το Multi Rate Control κλπ. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαστε σε εσείς τις ερωτήσεις. Από όλους δόλα, σε ευχαριστούμε καταρχήν για την παρουσίασή σας. Είμαι τελείως έξω από την περιοχή, οπότε θα συγχωρήσετε το ότι δεν... Προσπάθησα να το κάνω λίγο απλό, γιατί φανταζόμουν ότι καταλαβαίνω. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πιεζοηλεκτρικά ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία μαθηματικά, fuzzy logic κλπ. Με εξαίρεση τη διαφάνεια 83 περίπου, όπου αναφέρεστε συγκεκριμένα, όχι δεν χρειάζεται να τη βάλετε, ότι αυτό το πρόβλημα λυνόταν μόνο με μία κατάσταση και εγώ τώρα το λύνω σε πολλές, η συνεισφορά σας ποια ακριβώς είναι? Γιατί δεν μου είναι σαφές. Δηλαδή, ήταν κάτι που το είχαν λύσει στη βιβλιογραφία, ας πούμε, με ένα δεκαδικό και εσείς το λύσατε με πέντε, ήταν κάτι που ήταν ανοιχτό πρόβλημα και εσείς με αυτή την χρήση των μοντέλων και των μεθόδων το λύσατε? Τι θεωρείτε τις καλές σας ιδέες και τη συνεισφορά σας? Η βασική συνεισφορά ήταν στη βελτιστοποίηση του ελέγχου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος αποδοτικός, όπως σας είπα, για πολλές περιπτώσεις, δηλαδή για τις περιπτώσεις με την αποκόλληση. Αυτό ήταν κάτι που δεν είχε μελετηθεί εκτενώς. Δηλαδή να ρυθμίσουμε τον έλεγχο μας για μια υγιή κατασκευή και αυτός να συνεχίζει να λειτουργεί και σε μια κατασκευή με μη γραμμικότητες που μπήκαν μετά όμως. Δηλαδή έχουμε εμείς μια κατασκευή, φτιάχνουμε τον έλεγχο στα μέτρα αυτής της κατασκευής. Αυτό θεωρείται η συνεισφορά σας κυρίως, ας πούμε. Όσον αφορά το κομμάτι του διδακτορικού μου, ήταν νομίζω όχι, αυτό. Γενικά, δηλαδή τα πρώτα αποτελέσματα που σας έδειξα και το κομμάτι της βελτιστοποίησης πάνω στον έλεγχο. Δηλαδή η εισαγωγή μεθόδων βελτιστοποίησης, φυσικά αυτό το έχουν κάνει κι άλλοι. Αλλά ναι, αυτό ίσως όχι. Επειδή κάποια από αυτά τα προβλήματα τα έχουν δει και άλλοι και τα αποτελέσματα που παρουσιάσατε ήταν λίγο πολύ αυτοτελή και μάλιστα κάπου υπήρχε ένα αποτέλεσμα, μετά αλλάξατε κάποιες παραμέτρους, το βελτιώσατε κάπως. Ναι. Πώς αυτό τοποθετείται σε σχέση με τη βιβλιογραφία ή με τα ανοιχτά προβλήματα ή με οτιδήποτε? Γι' αυτό λέω ότι για μένα είναι η μεγάλη εικόνα για την οποία ρωτάω. Νομίζω ότι η βασική συνεισφορά είναι αυτή. Και όσον αφορά δηλαδή η μελέτη των φαινομένων των μη γραμμικοτήτων, όπως η αποκόλληση, με ελεγκτές που έχουν ρυθμιστεί για μια υγιή κατασκευή. Η βασική συνεισφορά. Το κομμάτι της βελτιστοποίησης σίγουρα έχει γίνει και από άλλους στη βιβλιογραφία, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες διαφορετικού τύπου διερευνήσεις. Δηλαδή να πάμε σε περιοχές που δεν είχαν κοιτάξει, αλλά η γενική εικόνα είναι παρόμοια. Η γενική εικόνα είναι παρόμοια. Δηλαδή υπάρχουν αλγόριθμοι μέσω σωματιδίων, έχει χρησιμοποιηθεί για ανθρώπους στο Πολυτεχνείο ακόμη, που κάνουν βελτίωση των παραμέτρων των ελεγκτών με αυτές τις μεθόδους. Αυτό είναι κάτι που έχει ξαναγίνει. Μια άλλη βασική συνεισφορά είναι στα συστήματα παραδιακλάδωσης που σας έδειξα στο τέλος. Η σύνδεσή τους με τον ασαφή έλεγχο είναι κάτι που δεν έχει γίνει. Στην πληρογραφία υπάρχουν ελάχιστες δημοσιευμένες εργασίες και πολλοί, ας πούμε, δεν δίνουν πολλές πληροφορίες, δηλαδή είναι πολύ, σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο. Και εκεί υπάρχει, νομίζω, έτσι, μια μεγάλη συνεισφορά. Και τώρα δεν σας έδειξα πολλά αποτελέσματα εδώ, γιατί ακόμα ετοιμάζονται. Είναι δηλαδή σε εξέλιξη η έρευνα αυτή και τώρα δεν έχω στείλει ακόμη για δημοσίευση. Θα σταλούν, δηλαδή, έχει σταλεί μια εργασία σε ένα περιοδικό, σε ένα συνέδριο και τώρα ετοιμάζεται μια εργασία για ένα περιοδικό. Οπότε είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ.
κανόνες και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν κανόνες. Παρέλειψα να το πω στην αρχή, το είπα στο τέλος, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Παρέλειψα να το πω στην αρχή. Οι κανόνες στην αρχή, δεδομένου ότι ο έλεγχος είναι collocated, δηλαδή εκεί που έχουμε βάλει τον αισθητήρα μας, εκεί βάζουμε και τον έλεγχο, χρησιμοποίησαμε τη λογική του εκκρεμούς. Δηλαδή, αν είμαστε μακριά από τη θέση ισορροπίας, θέλουμε μια μεγάλη δύναμη ελέγχου. Αν είμαστε πιο κοντά ή αν η ταχύτητα μας φέρνει προς την θέση ισορροπίας, βάζουμε μια μικρότερη δύναμη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, το πώς γράφτηκαν εδώ. Τον είναι μακριά, θα με συγχωρέσετε. Να πάω στον πίνακα με τους κανόνες. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ενώ όσο προχωράει, θυμίζεται ότι μη γραμμικότητες οι οποίες μπαίνουν στη δομή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται τους κανόνες. Γιατί γενικά ο νόμος του εκκρεμούς είναι σχετικά ένας απλοϊκός. Έτσι. Πολύ απλοϊκός και ενώ έχει πολύ καλά αποτελέσματα για την υγιή κατασκευή. Δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα συμβαίνει αυτή την αποκόλληση και όντως σε πολύ μεγάλη αποκόλληση, δηλαδή στάξει το 90%, ο έλεγχος δεν λειτουργεί προφανώς το ίδιο ικανοποιητικά. Είναι λογικό αυτό. Εκεί ίσως βοηθήσουν οι μέθοδοι ολικής βελτιστοποίησης. Αυτό που έλεγε ένας γενετικός αλγόριθμος να προσπαθήσει να γράψει κατά κάποιο τρόπο τους κανόνες. Γιατί από εκεί. Παραδείγματα, από να το κάνουμε με τη μορφή του σέλφα. Όχι με παραδείγματα, γιατί ο γενετικός αλγόριθμος είναι στοχαστικός. Δεν χρειάζεται παραδείγματα. Πάει με μια. Χρειάζεται απλά μια αντικειμενική συνάρτηση. Εκεί είναι. Μπορεί να βάλουμε ένα κριτήριο που θέλουμε εμείς με τη μείωση της μετατόπισης ή της επιτάχυνσης, υποθέτω. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για τους κανόνες, αν έχουμε τις δύο αυτές τις εισόδους, δηλαδή την μετατόπιση και την ταχύτητα, και εδώ μιλάμε για δυνάμεις ελέγχου, όταν είμαστε μακριά πολύ, δηλαδή στη θέση far up, δηλαδή πολύ μακριά από τη θέση ισορροπίας, και η ταχύτητά μας είναι και αυτή απομακρύνει ακόμα περισσότερο. Προφανώς θέλουμε τη μέγιστη δύναμη ελέγχου. Έτσι, σύμφωνα με τη λογική του εκκρεμούς, για να γυρίσει το εκκρεμές στην θέση ισορροπίας. Προφανώς όταν είμαστε στη θέση ισορροπίας και η ταχύτητα μας είναι μηδενική ή κοντά στο μηδέν, εκεί δεν χρειαζόμαστε καμία. Θα έρθει λόγω αδράνεια η κατασκευή πίσω, οπότε δεν χρειάζεται κάποια δύναμη ελέγχου. Είμαστε στην κατηγορία 0. Το νουλ σημαίνει είναι η κατηγορία εδώ, δηλαδή 0 και γύρω από το 0, στην περιοχή του μηδενός. Αυτή ήταν η λογική για τους κανόνες. Προφανώς αν είχαμε εδώ δύο εξόδους, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε τους κανόνες με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ήταν αυτό που είπα και στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο έλεγχος δεν είναι collocated, θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να γράψουμε τους κανόνες, γιατί εκεί δεν έχουμε καμία ιδέα που να ξεκινήσουμε. Και αν μπορώ να συνεχίσω λίγο την προηγούμενη ερώτηση, κύριο Δόρλα, σε σχέση με προηγούμενες εργασίες, φαντάζομαι κάποια από αυτά έχουν εξεταστεί με κλασικές μεθόδους ελέγχου. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα τα οποία σας φέρνουν έτσι σε πιο πλεονεκτική θέση από προηγούμενες εργασίες? Ναι, κοιτάξτε, το πλεονέκτημα που έχει ο σαφής έλεγχος σε σχέση ας πούμε, με τον LQR έλεγχο ή με ήττα 2 ή τα άπειρο έλεγχο είναι ότι χρειάζεται πολύ λιγότερη πληροφορία. Δηλαδή δεν χρειάζεται όλο το state space για να δουλέψει. Αν είχαμε ένα LQR ας πούμε, σε μια απλή δοκό με λίγους βαθμούς ελευθερίας, θα θέλαμε π.χ. πόσο ήταν η βαθμή ελευθερία, ήταν 100, θα θέλαμε 100 μετρήσεις. Στο φάση, στον ασαφή έλεγχο, πρέπει να το κάνουμε με μία μόνο μέτρηση. Βάζουμε έναν ελεγκτή σε κάποια επιλεγμένη θέση, που πιθανόν θα προκύψει από κάποια διαδικασία βελτιστοποίησης ή από δοκιμή και σφάλμα, και με μία μόνο θέση, δηλαδή με πληροφορία σε μία θέση, κάνουμε τη δουλειά που θα έκανε ένας κλασικός ελεγκτής με το σύνολο της πληροφορίας. Υπάρχουν και τέτοια αποτελέσματα, είναι πιο παλιά και έτσι δεν έχω βάλει. Προσπάθησα να βάλω τα πιο πρόσφατα. Αλλά δεν έχω μεγάλη συνεισφορά εκεί στον κλασικό έλεγχο. Μόνο έχω κάνει κάποιες συνδυαστικές δοκιμές, δηλαδή συγκρίσεις αποτελεσμάτων με τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ. Διαπιστώσα την παρουσίαση σας, ας πούμε, μιας και με την εφράδια που τα παρουσιάσατε, βαθιά γνώση του αντικειμένου, της μηχανικής, της δομικής μηχανικής και του ελέγχου κατασκευών, αλλά μου δημιουργήθηκε εξής έννοια, αν θέλετε. Εμείς είμαστε μια σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών, υπολογιστών και το αντικείμενο του
το αυτομάτου ελέγχου της ερωτήσεις αυτών, το βλέπουμε σε εντελώς διαφορετική από διαφορετική σκοπιά στον αφορά τουλάχιστον προπτυχιακό και αρχικό μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενώ ήταν χρήση κλασικών εργαλείων. Έχουμε να κάνουμε με μηχανές, φόμες μηχανές, ηλεκτρικές, κινητήρες, γεννήτριες, τεχνικά κυκλώματα, ηλεκτρονικές διατάξεις και αυτά. Πώς η εμπειρία σε αυτό το επιστημικό πεδίο θα μπορούσε να... Αυτά όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ναι, χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές. Στα δικά μας προβλήματα. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ. Προσπάθησα να το πω στο τέλος, δεν ξέρω αν το πέρασα λίγο γρήγορα. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν εφαρμογή σε ένα πολύ μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και πέρα δηλαδή από, από το αντικείμενο του μηχανικού και σε οικονομικά, σε τραπεζικά, σε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια λοιπόν που θεώρησα εγώ ενδεικτικά με το αντικείμενο του ηλεκτρολόγου μηχανικού μπορεί να είναι ας πούμε η ρομποτική βραχίωνα σε εφαρμογές ρομποτικής ή να είναι οι σκληροί δίσκοι, να είναι κελίφοι οχημάτων ή αεροπλάνων ή ναι, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συμφωνώ, αλλά θα μου επιτρέψετε ακόμα μια επιμονή σε αυτό ότι δεν είναι τόσο άμεση και εύκολη μεταφορά από το ένα στο άλλο πεδίο. Δηλαδή, ναι, η δική μου εμπειρία που είναι ανάποδη, χρειάζεται κάποια φάση στη ζωή μου να περάσω από το κλασικό έλεγχο προς την περιοχή της δικιάς σας, όταν βρέθηκα στο GRC ΙΣΠΑ στην Ιταλία. Εμένα μου πήρε 1,5-2 χρόνια για να καταφέρω να προσεγγίσω τον άλλο χώρο. Δεν ήταν τόσο απλό. Πιστεύω ότι δεν ξέρω τι νομίζετε γι' αυτό. Δηλαδή, αν είχαμε ένα πρόβλημα ελέγχου ενός περίπλοκου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι. Πώς θα γινόταν η μεταφορά αυτή. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εμπειρία πάνω σε αυτό, οπότε δεν... Λέω παράδειγμα. Ναι, το κατάλαβα. Και πιθανόν έχετε δίκιο ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος προσαρμογής. Πάντως... Ενός εκδογενήτριας, ενός... Ναι, 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 καταλαβαίνω απόλυτα. Σίγουρα έχετε δίκιο ότι χρειάζεται χρόνος προσαρμογής, αλλά νομίζω ότι δεδομένου ότι η σύνδεση υπάρχει. Α, ναι, βέβαια. Και, εντάξει, και εγώ μετά από ένα μισό το κάνω. Ναι, σε αυτό δεν έχω απάντηση δυστυχώς. Ένας επιστήμονας με ένα κύρος και εμπειρία όπως εσείς, προφανώς μπορείτε να κάνετε. Και το πάντως συμφωνούμε ότι υπάρχει ένα θέμα στην η μεταφορά, δεν είναι άμεση, ας πούμε, και έτσι απλή. Ναι, πιθανώς, ναι. Πιθανώς είναι. Οκ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αν υπάρχει ερώτηση, αλλιώς... Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστήσω πολύ.